Χαίρετε! Είμαστε για άλλη μια φορά εδώ στα κεντρικά στούντιο του Eternity και έχουμε μαζί ένα κουτί το οποίο μας έχει έρθει από το εξωτερικό. Δεν έχω δει ακριβώς τι έχει μέσα. Θα ρίξουμε μια ματιά με τον Δημήτρη να δούμε τι μας έχουν στείλει οι φίλοι μας από την Αγγλία. Ψηλιάζομαι ότι έχει να κάνει κάτι με το Assassin's, αλλά. Ναι. Δεν ψηλιάζεσαι κιόλας. Αυτό ξέρουμε τα έξτρα. Λοιπόν, έχουμε τη φιγούρα του Jacob από το Assassin's Creed Syndicate, το οποίο κυκλοφορεί μέσα στη χρονιά. Είναι η φιγούρα που θα δείτε εδώ πέρα, έχει μια προσφορούλα η οποία είναι αποκλειστικά στο game για την Αγγλία. Τώρα τη φιγούρα αυτή στην Ελλάδα δεν ξέρω αν θα τη βρείτε κάπου, αλλά μπορείτε να τη δείτε εδώ. Έχουμε ακόμα. Κυκλοφορεί στα τέλη Οκτωβρίου ουσιαστικά για PS4, Xbox One, 23 αν δεν κάνω λάθος, και 19 Νοεμβρίου κυκλοφορεί για PC. Οπότε τουλάχιστον να κυκλοφορήσει όπως πρέπει. Σωστό. Λοιπόν, έχουμε εδώ έτσι ένα. Σε χαρτόνι το. Μία εκτύπωση από ένα τρένο της εποχής στο Victoria Λονδίνο, στο οποίο εξελίσσονται τα γεγονότα του παιχνιδιού. Και έχω την εντύπωση, λοιπόν, αφαιρώντας αυτά τα δύο εκνευριστικά προστατευτικά. Λοιπόν, έχουμε τη φιγούρα του Jacob. Βέβαια, πρέπει να αφαιρέσουμε τα κλασικά. Υπάρχει πιο εκνευριστικό πράγμα από αυτό, έτσι. Τα οποία πάντα τα μασάω όταν τα βγάζω εγώ στις συσκευασίες. Τα μασάω, κάθομαι και τα μασάω. Γιατί δεν μασάζω, δεν πάρε τσίχλες εσύ. Ξέρω ρε παιδί μου, με πιάνει μανία με αυτά τα πράγματα. Και μασάς αυτά, τις δέστρες. Ρε είσαι ανομαλός. Λοιπόν, για ρίξε μια ματιά εδώ. Μην το κουνάς πολύ ρε φίλε το ψάχνω. Δεν το κουνάς, ορίστε. Πώς τον βλέπεις. Ποιος είναι αυτός. Ο Jacob. Και τι είναι αυτός. Είναι ο πρωταγωνιστής του παιχνιδιού. Είναι ένας από τους δύο πρωταγωνιστές, μαζί με την αδερφή του, παίζουν στο παιχνίδι. Ο παίκτης μπορεί να γυρίσει, να αλλάξει ανάμεσα στους δύο χαρακτήρες. Ρίξε μια ματιά και από την πίσω πλευρά, έτσι. Ωραία, εκεί η ποιότητα κατασκευής. Αλλάζει ανάμεσα στους δύο χαρακτήρες. Αυτός, σε σχέση με την αδερφή του, είναι πιο brutal καταστάσεις, έτσι. Δηλαδή, παίζει περισσότερο πιο εύκολα ξύλο, ρε παιδί μου. Ο αντρικός χαρακτήρας δηλαδή στο Syndicate είναι σε μια κατάσταση στην οποία μπορείτε να παίζετε ξύλο, ανεβαίνετε, να σκαρφαλώνετε, να μην σας νοιάζει άμα έχετε όπλα. Να σου πω, το μπαστούν γιατί το έχει ρε φίλε, είναι κουτσός. Μπαστούν δεν είναι αυτό. Μπαστούν είναι, ναι, για το μεταξύ είναι κολλημένο, αλλά δεν κουνιέται τίποτα εδώ. Δεν κουνιέται τίποτα. Έτσι, έχει και το κλασικό λογότυπο στο κάτω μέρος για ρίξε μια ματιά και εδώ πέρα κάτω να το δεις. Το κοπίδι βέβαια εγώ το χρησιμοποιώ, διότι έχει το κουτί και κάτι άλλο το οποίο είναι βαρύ και δεν ξέρω τι είναι ακριβώς. Λοιπόν, κόβουμε. Του Χριστού. Του Χριστού. Ναι. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Α, πρέπει να είναι οι θήκες, οι βάσεις και όλα τα υπόλοιπα. Ρε φίλε, ναι, είναι οι κλασικές βάσεις. Α, αυτό είναι σαν προθήκη. Ναι, είναι η προθήκη την οποία τυπικά. Μέσα εκεί κλείνεις το. Το βάζεις τη φιγούρα, ναι, γύρω-γύρω. Χτίζεις γύρω-γύρω το τετραγωνάκι. Θα καθίσεις να το χτίσεις τώρα. Καλά, τώρα πιέσαμε. Λοιπόν. Εντάξει, άρα. Εν ολίγης, ναι, καταλάβατε αυτά που προφανέστατα δεν σας ενδιαφέρουν. Ναι. Άρα αυτός εδώ πέρα είναι. Αυτός είναι ο κύριος εδώ. Ο οποίος βλέπετε είναι ο πρωταγωνιστής. Θα βγει φιγούρα και για το άλλο, για τη γυναίκα. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Από αυτά που μας έχουν πει, δηλαδή δεν μας έχουν αναφέρει κάτι σχετικά με το γυναικείο χαρακτήρα, αλλά ο Jacob είναι αυτός εδώ που βλέπετε. Ο παγάλος. Ο παγάλος. Ωραία. Λοιπόν, αυτός είναι ο ήρωας. Περισσότερα θα δείτε και στο σχετικό αφιέρωμα το οποίο έχουμε κάνει, το ταξίδι που κάναμε στο Λονδίνο. Για να δούμε το Assassin's Creed Syndicate. Το έχουμε δει το παιχνίδι. Το είδε μία φορά ο Καλκάνης στον Καναδά. Το είδα μία φορά στην E3 εγώ, το είδα βέζω στην Gamescom, το είδαμε ξανά στο Λονδίνο και καταγράφουμε τις εντυπώσεις. Το θετικό βέβαια της υπόθεσης είναι ότι εκτός από αυτό το βιντεάκι μπορείτε να βρείτε και ένα link στο οποίο έχουμε gameplay footage γύρω στα 20 λεπτά από την έκδοση για το PS4. Από αυτό που έπαιξες εσύ, έτσι. Από αυτό που έπαιξα εγώ. Έπαιξα και κατέγραψα. Και το βίντεο. Λοιπόν, οπότε μπορείτε να κλικάρετε στο link το οποίο θα δείτε, το οποίο θα αποβάλει ο Δημήτρης, φαντάζομαι κάπου εδώ πέρα πάνω, έτσι όπως θα δείχνουμε το δαχτυλάκι. Οπότε πατάτε και βλέπετε και 20 λεπτά gameplay. Αυτά και επίσης. Άλλο ένα βιντεάκι το οποίο θα βρείτε. Θα κάνουμε μια κλήρωση για να κερδίσει ένας από εσάς αυτή τη φιγούρα και αυτό το link θα το βρείτε και στο βιντεάκι και από κάτω ακριβώς από την περιγραφή. Καλή συνέχεια!